Σε ακούμε. Λοιπόν, Μπέρση, αρχικά να αναφέρουμε ότι σήμερα δεν καταγράφηκε κάποιος θάνατος. Όσον αφορά τα κρούσματα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 14.008 τεστ ανίχνευσης. Στις νόσους που εντοπίστηκαν 165 νέα περιστατικά, με το ποσοστό θετικότητας να είναι στο 1,18%. Συγκεκριμένα, να πούμε ότι εντοπίστηκαν 69 κρούσματα μέσω της εξέτασης PCR και άλλα 96 μέσω των rapid test. Την ίδια ώρα παραμένει η πίεση στα νοσηλευτήρια, καθώς 240 ασθενείς με κορονοϊό νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 84 σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι 46 είναι διασωληνωμένοι. Αξίζει να σημειώσουμε πέρσα ότι ποσοστό 82,9% των νοσηλευομένων δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμό. Μάλιστα, ιδιαίτερη ημέρα, ιδιαίτερη και οι αριθμοί. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να δούμε τι θα κάνουμε και με το άνοιγμα των σχολείων, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ. Να σε ευχαριστήσουμε, Στέλιο. Τώρα, τα βλέμματα.